Συντρίμμια και χαλάσματα παντού. Αυτά άφησε πίσω το καταστροφικό σεισμός. Όχι μόνο στα άψυχα, αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων που κάθε μέρα που κουνάει, που έχει μετασεισμούς, τρομάζουν και πετάγονται όρθιοι από όπου και αν βρίσκονται. Βέβαια αυτά τα κτίρια είναι επικίνδυνα ακόμη και για τη δημόσια ασφάλεια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν και οι γονείς και τα παιδιά να μην περνάνε κοντά από αυτά τα κτίρια. Υπάρχει κίνδυνος με έναν μετασεισμό να χτυπήσει και να τραυματιστεί κάποιος. Εδώ βλέπετε ακόμα ένα σπίτι που έχει πάθει πολύ μεγάλες ζημιές, ένα παλιό πέτρινο σπίτι. Οι άνθρωποι μαζεύουν τα πράγματά τους. Να δούμε αν είναι κατεδαφιστέο. Ναι, είναι κατεδαφιστέο και αυτό το κτίριο. Πώς είστε ένα μήνα μετά το σεισμό? Κάτσε να έρθω κοντά, Βάγιο. Γεια σου, Βάγιο. Καλημέρα. Προσπαθούμε να συνέλθουμε. Πέρασε ένας μήνας. Όσα συνεργεία πέρασαν, το μόνο που θέλουμε τώρα να πάρουμε να τα καταδαφίσουν. Γιατί είναι επικίνδυνο. Τώρα, το ότι θα γίνουν κτίρια και θα είναι άλλη ιστορία. Το μόνο που υπήρχε τώρα είναι να πεταχτούν τα κτίρια. Γιατί βλέπεις, είναι. Ρώτησες κάποια εταιρεία πόσο το καταδαφίζει? Όχι, ναι, 6-7 χιλιάδες μας είπαν. Αν τον κρεμίσουμε μόνοι μας, ναι. Θέλουμε 6-7 χιλιάδες τουλάχιστον. Δεν μπορούμε κιόλα. Χρειάζονται 4 εγκρίσεις, 4 χαρτιά επίσημα. Έτσι. Αφού χθες την αλλιώρια είμαστε μηχανικό. Ο Δήμαρχος ακόμα δεν γνωρίζει κάτι. Παίρνει τηλέφωνο κάτω, πέστε στα κεντρικά. Υποκοδέ, ποιος είναι υπεύθυνος, ξέρω εγώ. Έτσι. Παίρνουν τηλέφωνο. Είναι το μόνο πράγμα. Ένα μικρό παιδάκι τώρα περάσει, κάποιος μπορεί να πάθει ατύχημα. Δηλαδή ζούμε ένα μήνα με τον Εφιάλ τώρα. Με τον Εφιάλ. Έχετε και εγγόνια και φοβάστε τι θα συμβεί. Σε αυτό το σημείο, αυτό που λέγαμε, ότι έχει τη μόροπα, αυτό λίγο ακόμα θέλει και πέφτει. Και αν περνάει κάποιο παιδί που δεν έχει το μυαλό του γιατί είναι μικρά και είναι μέσα στην ανεμελιά, μπορεί να το πλακώσει. Όπως και από εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε οι αρμόδιοι να έρθουν να σημάνουν αυτές τις περιοχές με κορδέλες, να μην περνάνε ούτε τα παιδιά, ίσως ούτε και οι μεγάλοι. Συνεχίζει, κουνάει στο δαμάσι. Λιγότερα τα ρίχτερ, ευτυχώς. Αλλά τα πληγωμένα κτίρια, τα ετοιμόροπα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Το τονίζω. Οι αρμόδιοι να βρουν τρόπο να λύσουν αυτό το θέμα. Είναι λίγο επικίνδυνη με τα καταδαφίστε. Είναι επικίνδυνη, βέβαια εκείνη. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Περνάνε μικρά παιδιά, περνάνε ο κόσμος. Έστω μια σήμανση, λέτε μια. Μια κορδέλα, κάτι. Να βάλαμε κλούβες δίπλα. Να, και ο κορδέλα, κάτι σκηνιά. Τι να κάνουμε. Από όσοι κάνουν άνθρωποι, τι κάνουμε. Η σκεπή του κρατάει. Πώς ήσασταν ένα μήνα πριν, πώς σας βρήκε ο σεισμός? Πώς μας βρήκε, τι πώς μας βρήκε, έξω ήμασταν, ευτυχώς και στα χωράφια. Στα χωράφια, ναι. Πέσαμε στα γόνατα, τέτοιο κούνημα. Ήρθαμε πρώτα στο σχολείο, πρώτη στάση ήταν εκεί, είδαμε τα παιδάκια ότι γλίτουσαν. Φωνές, τσιρίδες, κλάματα. Όλοι οι γονείς, ρωτάμε όλα τα παιδιά, εντάξει, όλα τα παιδιά. Άντε. Ερχόμαστε εδώ, το αυτοκίνητο δεν ερχόταν εδώ, έτσι. Σταμάτησε ότι εγώ δεν κάτι τράγωνο πιέπαιρα, μετά διέφερα. Ναι. Ήταν πεσμένα σπίτια, ξέρεις. Το οικοδομικό τετράγωνο το δικό μας έχει 8 σπίτια, 8 οικοδομές. Τα 4 έπεσαν και 4 είναι. Έστω, για ανακατασκευή. Έτσι, το λένε. Έτσι. Τα 4 έπεσαν, 8. Και έχει παράπονο ο κόσμος γιατί λέει βάλαν πολλά κίτρινα σπίτια που δεν διορθώνονται. Δεν διορθώνονται, το ξέρω. Πολλά δεν διορθώνονται, ρε, πραγματικά. Έχουν ανοίξει από παντού και κολόνες, έχουν πάρει κλείσει. Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα με τις επιτροπές που έχουν περάσει από το χωριό. Έχουν δίκιο οι δαμασιώτες και κάτι και όλο το χωριό που φωνάζουν για το πόρισμα των επιτροπών. Το λέω και θα το ξαναπώ. Δεν μπορούν πέτρινα και πλήθινα σπίτια να βγαίνουν ξανά προς επισκευή. Αυτά τα σπίτια πρέπει να γίνουν καινούργια. Οι δαμασιώτες πρέπει να αποκτήσουν καινούργια σπίτια όπως και κάτι και όλων των χωριών. Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία και με το τεχνικό επιμελητήριο. Θα δώσουμε μια μεγάλη μάχη γι' αυτό. Δεν είναι τα χρήματα πολλά που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και θα ο Δαμάς θα πάρει αυτά που δικαιούται να πάρει. Ευτυχώς οι τριμελείς μπήκε μέσα, ανέβηκαν και πάνω. Τη σκάλα που βλέπεις, είδαν ότι έχει διαλύσει τις περιοχές.
στη ρηχνή, δίπλα προς το φούρνο, παντού. Ναι, φαίνεται, φαίνεται το σπίτι, μέσα, φαίνεται. Φαίνεται. Μέσα. Δεν είναι μόνο οι σοφάδες έξω κτλ. Από μέσα είναι η μεγαλύτερη ζημιά. Να μπουν εδώ. Τι σοφάδες, σοφάδες είναι μόνο. Έχει διαλυθεί ολόκληρο. Και πού μένετε? Πού μένουμε τώρα. Απέναντι στο παιδί ή εκεί σκορ. Στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Στην ένα τροχόσπιτο και δεν πήγαμε και δεν μπορούμε να πάμε και γυρνάμε συνέχεια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα σπίτι που έχει χαρακτηριστεί επισκευάσιμο. Όπως μας λένε και εδώ η γειτονιά, εξωτερικά φαίνεται καλά, αλλά από μέσα έχει πάρα πολλές μεγάλες ζημιές, έχει καθίσει και το πάτωμα και δεν είναι κατοικήσιμο. Η κυρία που έμενε εδώ δεν μένει πια εδώ, για λόγους ασφαλείας. Εδώ σας δείχνουμε και σε αυτή την πλευρά στο Δαμάσι, κτίρια που έχουν πάθει πάλι πολύ μεγάλη ζημιά, κόκκινα καταδαφιστέα κάποια, κίτρινα για συντήρηση κάποια άλλα και επισκευές. Είμαστε ένα μήνα μετά ακριβώς από τον μεγάλο σεισμό. Εδώ αυτό το σπίτι είναι πράσινο. Εδώ σε αυτό το σπίτι πέρασαν 3 επιτροπές. Τελικά κρίθηκε καταδαφιστέο. Εδώ είμαστε με την Έλλη. Θες να επισημάνουμε και θέματα? Βεβαίως, είμαστε ένα μήνα Έλλη μετά το σεισμό. Είμαστε μετά το σεισμό, επειδή ευτυχώς είμαστε τυχεροί εμείς, αλλά στενοχωριόμαστε για τους υπόλοιπους. Είναι πολλές καρδιές πληγωμένες και πολλές ψυχές από το σεισμό. Μπορεί κάποια κτίρια να αντέξαν, αλλά ο ψυχισμός είναι πληγωμένος. Το καταλαβαίνω από πολύ κόσμο. Και θα σου πω, και όταν βλέπεις δικούς σου ανθρώπους που δεν είναι στα σπίτια τους, δεν σε φύγει σένα να χαρίσεις και το σπίτι που είσαι εσύ. Βλέπω εικόνα του χωριού, μπορεί να διορθώθηκε λιγάκι, να επέστρεψε ο κόσμος, γιατί τις προηγούμενες μέρες ήταν ένα χωριό φάντασμα. Το φόβο. Είναι πολύ ακόμα μεγάλος ο φόβος, ε. Ναι. Εσείς πώς ήσασταν, πώς σας βρήκε ο σεισμός εκείνη τη μέρα? Εντάξει, μέσα στο σπίτι ήμασταν, το σπίτι ήταν χαμηλό, πεταχτήκαμε έξω αμέσως. Και μετά από εκεί και πέρα έπαθα το σοκ που η γυναίκα εδώ έπεισε το σπίτι, αλλά πρόλαβε, βγήκε με τον μωρό έξω. Εδώ απέναντι? Η κοπέλα εδώ, η αλβανική καταγωγή οικογένεια, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Και εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα ότι γινόταν σεισμός, γιατί δεν είχα δει ακόμα να πέφτουν σπίτια. Η κοπέλα βγήκε σοκαρισμένη. Σχεδόν μόνο που δεν υποθύμησε η γυναίκα. Έχει το μωρό στα χέρια, έτρεχε πανικόβλητη στο σχολείο να μάθει τα άλλα τα δύο τα παιδάκια. Εικόνες σοκ. Ναι. Ένα πυκνό σύννεφο σκόνη πάνω κόκκινο από το χωριό, από τα γκρεμίσματα. Πώς το βλέπεις εσύ? Εγώ το βλέπω ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Εδώ σε άλλη μια γειτονιά του Δαμασίου σας δείχνουμε πάλι τι έχει συμβεί από τον μεγάλο σεισμό πριν ένα μήνα, που χτύπησε το Δαμάσι, στο Δήμο Τυρνάβο, αλλά και τα χωριά της επαρχίας Ελασσόνος, που ήταν στο επίκεντρο. Η βοήθειά σας όλες αυτές τις μέρες ήταν πάρα πολύ μεγάλη και συνεχίζετε και στέλνετε πράγματα για να βοηθήσετε τους σεισμόπληκτους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθειά σας και όλη την αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας. Θα σας δώσω και πάλι σε κάρτα να δείτε τους λογαριασμούς του Δήμου Τυρνάβου, όσοι θέλετε να βοηθήσετε και να ενισχύσετε την προσπάθεια των κατοίκων αυτού του χωριού, αλλά και των άλλων χωριών, να ορθοποδήσουν. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Τέλειος.